Είχε μια εύκολη τελικά σεζόν. Σέντρα στην περιοχή, ευκαιρία εδώ, το shoot goal, 1-0. Με το Γεωργιάδη για τους φιλοξενούμενους. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, γρήγορο γκολ για τον Πανσεραϊκό που ευνηδιάζει τον Εργοτέλη. Ο σκόρερ, ο Γιάδης, στη σέντρα που έγινε στην καρδιά της άμυνας του Εργοτέλη, έγινε το λάθος εκεί. Αλλά βγήκε στο Γεωργιάδη και αυτός πια χωρίς αντίπαλο την έστειλε στα δίχτυα από τη σέντρα του Γαλανόπουλου εδώ. Ουσιαστικά ο Σαρίς είναι αυτός που βγάζει την μπάλα στο Γεωργιάδη, στην προσπάθεια να διώξει βέβαια. Και από εκεί και μετά ο σκόρερ του Πανσεραϊκού πανηγυρίζει το 1-0 για τους φιλοξενούμενους εδώ. Είναι πίσω, επαναλαμβάνω, από τη μεσαία γραμμή όλος ο Πανσεραϊκός, όταν ο Εργοτέλης παίρνει την μπάλα με το στόπερ του ή με τον Κορδονούρη τις περισσότερες φορές. Μερικές φορές το κάνει και ο Μπέτο, να προσπαθεί να οργανώσει δηλαδή. Εδώ ο Μπέτο από μακριά δοκιμάζει μπάλα, βρήκε κάπου και καταλήγει στα δίχτυα της εστίας του Κυπουρού. Στο 32, η σοφάριση για τον Εργοτέλη. Από το μακρινό σουτ του Μπέτο, η μπάλα έχει αλλάξει πορεία, γιατί ο Κυπουρός κάνει κίνηση στην άλλη γωνία. Θα δοκίμαζε, κοιτάξτε εδώ, από πολύ μακρινή απόσταση. Το Βοσκόπουλο έχει βρει μπάλα. Άρα, είναι αυτογκόλ, βεβαίως, από το Βοσκόπουλο. Όχι γκόλ του Μπέτο, καθώς φανερά η μπάλα εδώ, αλλάζει πορεία. 1-1 με το αυτογκόλ. Μπαϊκαρά. Γεωργιάδης γυρίζει, κοντράρει η μπάλα στα δίχτυα, 2-1 στο 45. Από το δεύτερο προσωπικό γκολ του Γεωργιάδη στο παιχνίδι, καθώς η μπάλα την ώρα που γύρισε το σουτ κόντραρε σε ένα πόδι αντιπάλου, πήρε ύψορ και εδώ τώρα 45 με αντίπαλο τον Χίπλιγκερ, πάνω στον οποίο βρήκε η μπάλα, γι' αυτό και πήρε αυτή την καμπύλη. Έτσι δεν μπόρεσε ο Αθανασίου με το χαστούκι που τη έριξε να την διώξει από την εστία του και ο Εργοτέλης δέχεται το δεύτερο γκολ από την προσπάθεια του Γεωργιάδη σε αυτήν εδώ τη φάση. Στο 45 το γκολ του Πανσεραϊκού και αμέσως η λήξη του. Ένα-δύο με τον Μπέτο, ο Καλή είδε το πρόβλημα, δεν πρόλαβε όμως, ο Κουτσιανικούλης επίσης. Ρωμάνο, μονοκόμματο σουτ, σοφάριση 2-2 για τον Εργοτέλη στο 55 από το εξαιρετικό γκολ του Ρωμάνο. Θα δούμε τι έγινε. Ο Μπούτιμιρ γυρίζει, ο Κουτσιανικούλης δεν προλαβαίνει. Εδώ η μπάλα καταλέγει στο Ρωμάνο, κοιτάξτε, πολύ μακρινή απόσταση και στη γωνία του Κυπουρού. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούσε να διώξει ο γκολκίπερ του Πανσεραϊκού. Και έτσι ο Εργοτέλης με αυτό εδώ τον γκολ του Ρωμάνο φέρνει το παιχνίδι στο 2-2 με τη συμπλήρωση 10 λεπτών